Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ασταθείς καιρός με έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε Ιόνιο, η Πειρωτική χώρα και τα νησιά του Κεντρικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Κύρια χαρακτηριστικά το από αύριο το απόγευμα θα είναι οι βροχές, το χαλάζι, οι κεραυνοί και οι δυνατοί άνεμοι κατά τόπους, όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης λέει στον 984. Αντίθετα, σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία μάλιστα στη Βόρεια Κρήτη να σημειώνει νέα άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Σε λατινικά, χημαία και πληροφορική εξεταστήκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Απαιτητικά τα θέματα στην πληροφορική. Χωρίς εκπλήξεις στα λατινικά και διαβαθμισμένη δυσκολία στη χημεία, εκτιμούν οι καθηγητές. Αύριο 5η, 9 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σε ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, ιστορία, σύγχρονης τέχνης. Προειδοποίηση στην Τουρκία να μην μεταφέρει την ένταση που εκφράζεται σε ρητορικό επίπεδο στο πεδίο, απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε πως η ένταση δεν προέρχεται από την Ελλάδα, αλλά από την Τουρκία, η οποία γίνεται γραφική με τις διεκδικήσεις της. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Ερντογάν δεν μου μιλάει. Το είχε πει και μετά τα γεγονότα του Εύρου, είπε ο Πρωθυπουργός, και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν κρατάει μούτρα, αλλά θα υπερασπίζεται τις ελληνικές θέσεις με αυτοπεποίθηση. Οι διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η ελληνική πλευρά έχει αποστείλει δύο επιστολές του Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με τις οποίες απορρίπτει το σύνολο της τουρκικής επιχειρηματολογίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από τη Βόρεια Μακεδονία, είπε πως θα συζητηθεί κυριαρχία ελληνικών νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, αν η Ελλάδα συνεχίσει τις παραβιάσεις, και πως οι Έλληνες πολιτικοί έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας. Τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αμφισβήτησε ανοιχτά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφερντ Βέμπερ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία ότι απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες τελευταία χρόνια και τώρα οι νέες προκλήσεις και έναντι της Ελλάδας δείχνουν ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Είναι καιρός, πρόσθεσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει σοβαρά με τον Ερντογάν αν θέλει να συνεχίσει σε αυτή την συνεργασία ή εάν αναζητά περαιτέρω κλιμάκωση. Ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και διδάκτορας γεωπολιτικής Γιώργος Φίλης, μιλώντας στον 984 σήμερα, εκτίμησε ότι η Τουρκία είχε επιλέξει την τροχιά της σύγκρουσης με τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο και δεν αναβαθμίζει απλά ποιοτικά τις απειλές της, αλλά προχωρά σε προπαρασκευή πολεμικών ενεργειών, προετοιμάζοντας καθολικά με την πολιτική της ελίτ, τους ακαδημαϊκούς και τα μέσα ενημέρωσης για την επιλογή της αυτή. Η Ελλάδα, είπε, οφείλει να ξεκαθαρίσει ηρετά πρώτιστα στις ΗΠΑ και στους άλλους και φυσικά και στην Τουρκία, ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα έχει σημειακή απάντηση και χαρακτήρα, ενώ παράλληλα τόνισε πως αυτή άμεσα να ενεργοποιηθεί η αμυντική συμφωνία με την Γαλλία. Αυτή η ρητή, όπως είπε, δήλωση θα ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάει σε σημειακή αντιπαράθεση μόνο και μόνο για να οδηγηθεί σε ένα τραπέζι υποπίεση για αποφυγή πολέμου με επίδικο συνομιλίες επί των τουρκικών απαιτήσεων. Κατά τον ίδιο, η Τουρκία θα λάβει πιστικό μήνυμα από θα επιχειρήσει κίνηση να μην έχει κανείς πλέον αυταπάτη και επειδή δεν θέλει μόνο θαλασσίες ζώνες αλλά και χώρο, είναι προφανές κατά τη γνώμη του ότι ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και καταστάσεις στην Κύπρο. Εντείνονται οι υλοκατηγορίες μεταξύ Δύσης και Ρωσίας για το ζήτημα των σιτηρών που δεν μπορούν να βγουν από τα ουκρανικά λιμάνια. Τόσο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορούν τη Ρωσία για κλοπή και προπαγάνδα. Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να αποδεσμεύσει από τη Μαριουπολή και το Μπερνιάσκ, όπου έχει τον έλεγχο, κάποια από τα φορτία υπό τον όρο, η Ουκρανία να αποναρκωθετήσει τα λιμάνια. Αυτό θα επιτρέψει στα πλοία να ελεγχθούν από το ρωσικό στρατό για να μην μεταφέρουν όπλα, να μπουν στα λιμάνια και να φορτώσουν τα σιτηρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν σημείωσαν αξιοσημείωτα έδαφικα κέρδη στις μάχες στον Ντομπάς στην Ανατολική Ουκρανία, δηλώνει στο καθημερινό του διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η κατάσταση στο μέτωπο δεν μεταβλήθηκε σημαντικά τις προηγούμενες 24 ώρες, διαβεβαίωσε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε επιπρόσθετη χρηματοδότηση χθες 1,49 δις δολαρίων στην Ουκρανία για να επιτρέψει στην κυβέρνηση να καταβάλει τους μισθούς των δημοσιών λειτουργών και των εργαζόμενων στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα ως ανάχωμα στο ξέφρενο ωράλιο ανατιμήσεων σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι συναρμόδιοι υπουργοί ανάπτυξης Αδούνης Γεωργιάδης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς. Καθολικό το αίτημα της αγοράς για το παραπάνω, καθώς ήδη οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποστείλει στα καταστήματα ελληνικής πωλήσης τροφίμων νέους ανατιμημένους τιμοκαταλόγους, με τις αυξήσεις κατά μέσο όρο να υπολογίζονται στο 10%. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στα ραφιά των καταστημάτων έως το τέλος Ιουλίου, ανάλογα με τα αποθέματα που διαθέτουν στις αποθήκες τους. Έσπασε και το φράγμα των 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Κρήτη, ενώ η κατοστάρα ανέβει και στα 2,60. Οι ανατιμήσεις καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω παρέμβαση στα καύσιμα, διεμήνυσε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γέννης Οικονόμου. Ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα στήριξης και προφανώς οι ανατιμήσεις καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω παρέμβαση. Η κατεύθυνση είναι να αξιοποιήσουμε και τα τελευταία δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε για να σταθούμε στο πλευρό των πολιτών, όπως και στο ρεύμα, έτσι και στα καύσιμα. Ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, θα γίνει, επισήμανε. Σε ερώτηση για το αν τα μέτρα θα αφορούν σε οριζόντια μέτρα ή αν θα είναι στοχευμένα, απάντηση πως η κατεύθυνση είναι να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο δημοσιονομικού χώρου με όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα σε όσους περισσότερους δικαιούχους. Πτώση της κατανάλωσης και αλλαγή των συνηθειών μας στην αγορά βασικών αγαθών καταγράφουν τα στοιχεία που παρουσίασε στον 1984 ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Λογκίστικ, Νεκτάριος Κανακαράκης, εξαιτίας της ακρίβειας. Ενδεικτικό και το γεγονός ότι νοικοκυριό με καθαρό εισόδημα από τα 750 έως τα 1.100 ευρώ καταναλώνει για τα διατροφικά είδη, όπως και τα είδη καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας, μόνο το 15 με 27% του μισθού του, καθώς το υπόλοιπο πηγαίνει σε λογαριασμούς οργανισμών, ανάγκες παιδιών και καύσιμα. Τα οικονομικά προβλήματα είναι εντονότερα για τους κατοίκους των πόλεων και περισσότερο αντιμετωπίσιμα για τους κατοίκους των χωριών. Σε καλύτερη κατάσταση επίσης η Κρήτη, λόγω πρωτογενή τομέα και τουρισμού σε σχέση με άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αύξηση της απασχόλησης κατά 3,5% στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2021, με κύριο πλέον τα σούπερ μάρκετ, διαπιστώνει η μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Κίνητρα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσουν προσεχώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, απευθύνοντας παράλληλα συστάσεις για χρήση των κλιματιστικών σε όλα τα δημόσια κτίρια, κατελάχιστον στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων την Παρασκευή 24 του Ιούνιου στην Αθήνα και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν αντέχουμε τις περικοπές, δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώνουμε, μαζί με την 13η και 14η σύνταξη, διεμηνεί η Ένωση Συνταξιούχων Ίκανο Μυρακλείου. Καμία έκπληξη από τις χιλιάδες αποχωρήσεις εργαζόμενων στον τουριστικό κλάδο σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις Βάσης Κρήτης του ΜέΡΑ25. Απόλυτα σύμφωνος με αυτή ο βουλευτής Γιώργος Λογιάδης, που μιλάει στον 1984 για την επιβίωση των εργαζόμενων, την ακρίβεια, τον αθέμητο ανταγωνισμό, τη φορολογική πολιτική που πλήττει καθημερινά επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με αποτέλεσμα τα παραπάνω. Φωτιές ανάβει το ενδεχόμενο αποκλεισμού σεισμόπληκτων αλλά και σεισμόπληκτων περιοχών της χώρας από την αναδρομική αναθεώρηση του τιμολογίου του 2011 για να καλύπτεται το κόστος επισκευής αποκατάστασης ή ενέγερσης νέων κτηρίων μετά τις καταστροφές από τους σεισμούς λόγω δημοσιονομικού κόστους. Αντιδράσεις καταγράφονται ήδη από τη ΣΑΜΟ. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Σταβερναράκης, ερωτηθεί σχετικά από τον 1984, επανέλαβε ότι η αρχή της νομιμότητας απαιτεί αναθεώρηση αυτή να αφορά το σύνολο των σεισμοπαθών. Υπενθυμίζεται ότι σε απάντησή του προς τον βουλευτή Πασόκ Βασίλη Κικέρογλου, υφυπουργός υποδομών είπε πως δεν θα γίνει οριζόντια αύξηση του τιμολογίου, αλλά θα επισημανθούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί που έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, για τους οποίους θα γίνει αναθεώρηση και αύξηση των τιμών. Εν τω μεταξύ, άνοιξε εκ νέου η αρρωγή.gov.gr για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής ή επιχορήγησης της επιχείρησης ή αποζημίωση οικοσκευής έπειτα από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης των τροποποιητικών υπουργικών αποφάσεων. Από τη ΔΕΙΑΗ έγινε γνωστό ότι την 5η, 9η και την Παρασκευή 10 Ιουνίου θα εκτελούνται έργα τοποθέτησης αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Ατλαντίδος από τη συμβολή της με την οδό Φίνικος έως τη συμβολή με την οδό Ηγουμένου Γαβριήλ. Τα έργα θα εκτελεστούν στη βόρεια πλευρά της οδού, οπότε θα υπάρχει περιορισμός στο εύρος της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Το πρώτο διεθνή διαγωνισμό αθλητικής ρομποτικής για μαθητές νηπιαγωγείου Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου διοργανώνουν η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου
Δημοσίου και ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουνίου στο Φιλονίδιο Κλειστό Γυμναστήριο Χερσονήσου. Οι συμμετοχές των ομάδων στο μεγαλύτερο τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς ανέρχονται στις 302 από Κρήτη, Ελλάδα, με εκπροσώπηση από Κύπρο, Εσθονία, όπως επίσης και Τσεχία. Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στους Δήμους Πλατανιά και Φεστού, σε Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα. Κατασχέθηκαν 7 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα κάναβης, έλαιο κάναβης σε ηλεκτρονική ζυγαριά και το χρηματικό ποσό των 4.690 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας άφησε να εννοηθεί ότι αμφισβητεί την νίκη του Αμερικανού πρόεδρου Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, μόλις δύο ημέρες πριν από την πρώτη συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου της Αμερικής. Η ισχυρή σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε περιοχή των συνόρων του Περού και της Βραζιλίας, όπως έγινε γνωστό από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μεξικό όταν κατά τη διάρκεια τελετής γενείων κρεμαστής πεζού γέφυρας αυτή κατέρευσε. 75 άνθρωποι, εκ των οποίων 50 μαθητές, δηλητηριάστηκαν από διοξίδιο του θείου που απελευθερώθηκε από τη βαριά βιομηχανία σε δύο πόλεις στο κεντροδυτικό τμήμα της Χιλής, όπου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγκης. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 30 τραυματίες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της γερμανικής πρωτεύουσας. Ήδη έχει συλληφθεί ένας άνδρας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο 1-1 το παιχνίδι Γερμανία-Αγγλία στο πλαίσιο του National League, με την Αγγλία να παίρνει βαθμό με το πέναλτι του Κέιν λίγο πριν από το τέλος του μάτς. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αλκμαρ σε φιλικό παιχνίδι που θα δώσει στην έδρα του στις 9 Ιουλίου. Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ οι ημερομηνίες των αγώνων μπαράζ που θα κρίνουν ποια ομάδα θα αγωνίζεται στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου την επόμενη σεζόν. Η Λαμία που τερμάτισε πρώτη-τελευταία στα play-out και η Βέρεια θα αγωνιστούν με επαθλό μία θέση στο πρωτάθλημα της Super League 1. Το πρώτο μεταξύ τους μάτς θα γίνει στην πόλη της Σημαθίας το Σάββατο 11 Ιουνίου. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα. Στους αγώνες μπαράζ θα είναι σε ισχύ ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, ενώ θα υπάρχει και VAR. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Καλαθοσφαίρησης Ηρακλείου συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια και το Δήμο από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Καλαθοσφαίρησης, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος 150 βετεράνοι αθλητές ηλικίας 40 ετών και άνω. 984. Ο καιρός. Έθριος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στοντίο Αγγέλα Τουλγεράκη και Νίκος Σφακιανάκης. Καλό μεσημέρι.